επιστρέψουμε πάλι στο θέμα της κυβωτού του κόσμου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για κακοποίηση. Υπάρχει μαρτυρία ενός 22χρονου, ο οποίος έμενε στη δομή και καταγγέλει άσχημη και κακοποιητική συμπεριφορά. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο 22χρονος. Και βία και ψυχολογική βία και φασαρίες από το πουθενά, χωρίς λόγο, τιμωρίες. Έφαγε να χαστούν και ο αδελφός μου, έφαγε να χαστούν και άλλη μια κοπέλα. Με τι αφορμή τα χαστούκησαν τα παιδιά? Εμένα ο αδελφός μου το χαστούκι που είδα πρώτη φορά, έφαγε επειδή κουνούσε μια τσάντα πέρα δόθε. Εγώ με το που το έμαθα και το είδα, το επόμενο πρωί πήγα σχολείο, το έσκασα από εκεί. Έφυγα και πήγα να βρω το συγγενής μου για να του πω ότι παιδιά το πράγμα είναι άσχημα εκεί μέσα. Όταν εσείς επιστρέψατε πίσω, είχατε υποστεί κάποιες κυρώσεις? Εννοείται, ναι. Τι? Επιστρέψα πίσω, ήμουνα στην απομόνωση για ένα μήνα. Το πρόγραμμά μου ήταν φαγητό το πρωί, σχολείο, γυρνούσα το σχολείο, φαγητό και δουλειά. Ξανά σπίτι, φαγητό, ύπνο. Δεν πήγαινα να δηλαδή, διαβάσω κάθε μέρα που πήγαν όλα τα παιδιά. Δεν πήγαινα να διαβάσω, επειδή είχα κάνει αυτό το πράγμα. Είναι ότι με αφήσαν και με έτσι μια σκάλτσα σε 7 μέρες. Την πρεσβυτέρα την βλέπατε, ερχόταν στη δομή? Ερχόταν κάθε μέρα, αρκετά συχνά, αλλά δεν είσαι πολύ σπαθής, ας πούμε, ειδικά με τα αγόρια. Σαν να μην τους νοιάζει, ας πούμε, ποιος είσαι και τι κάνεις με το σπίτι τους. Είναι κατά πολύ βίαιος. Είχε με ένα παιδί, τον έσπρωξε πρώτα και μετά αντέδρασε το παιδί, πάνω στο τσακωμό. Συνέχεια είχε τσακωμούς με παιδαγωγούς, συνέχεια τσακωμούς με παιδιά, συνέχεια τσακωμούς με οποιονδήποτε ήταν τριγύρω του. Αυτός ο τι ακριβώς ήταν? Ο ξεκίνησε ως αποπικάριος. Και δεν ξέρω πώς να μπορεί να σε αποθηκάνει, είναι παιδαγωγό, αλλά έγινε κάτι μαγικό τρόπο. Είχε χτυπήσει παιδιά? Φυσικά. Και τον αδελφό μου τον έχει ξαναχτυπήσει και άλλο ένα παιδί. Θα μου κοίταμε ανήλικα. Σίγουρα πολλές φορές έχουν κάνει άσχημα με τον τρόπο του. Θυμάμαι μια χαρακτηριστική στιγμή. Πριν φύγω από τον κοτό μου, μου είπε: εσύ θα αποτύχει, θα γίνει περνάκια από του γονεί σου και θα έχει ξαναζητά τα τη βοήθεια της κυβωτού. Τους ενόχλησε δηλαδή το γεγονός ότι θα φεύγατε από τη δομή? Ναι, εγώ έγινα 18 και είπα παιδιά πάω να βρω τον δρόμο μόνος μου. Ευχαριστώ και φεύγω. Ο πατέρας μου κινήθηκε να με πάρει, δεν έβγαλα άκρη ποτέ. Ποιος έμπαινε εμπόδιο? Εννοείται η κυβωτός. Πραγματικά είναι σοκαριστικές οι καταγγελίες και έχουμε και μία καταγγελία σοκαριστική, μία μαρτυρία, μία 20χρονη κοπέλα Χαρά, η οποία, όπως λέει, την έδιωξαν από τη δομή όταν κάποια στιγμή έκανε έκτρωση. Την είχαν στην απομόνωση για 3 χρόνια και η ίδια λέει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αδερφός της βρίσκεται και εκείνος απομόνωση στην δομή. Ναι, πράγματι. Η 17χρονη, μιλάμε τώρα για την Ευγενία, η οποία συγκλώνησε περιγράφοντας όσα έζησε στις δομές των Ιωαννίνων, αλλά και της Χίου. Όταν ήταν 17, η κοπέλα είναι 20 σήμερα. Έτσι. Η κοπέλα σήμερα είναι 20. Η τότε λοιπόν 17χρονη άφησε άναυδη τη Φέη Σκορδά όταν είπε για την απόφαση των υπευθύνων να τη διώξουν μόλις ενηλικιώθηκε, επειδή έκανε άμβλωση. Την ημέρα της συνειδητής της κάνανε είπε... άμβλωση, συγγνώμη. Όχι, έκανε μόνη της η κοπέλα. Η κοπέλα έκανε μόνη της, πήγε μόνη είναι της. Άλλη στα... Είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη, πέραν. Είναι αυτή τη Σκορδά, σήμερα διαφορετική, λες, περίπτωση. Δεν είναι αυτό που αναφέραμε χτες με την κοπέλα που την αναγκάσανε. Που μα, την... Παιδιά, όχι, όχι. Έχουμε ξεφύγει, σας ζητάω συγγνώμη, πραγματικά. Έχουμε ξεφύγει. Να ακούσουμε, Χαρά, τι είπε καλύτερα η ίδια η κοπέλα και το σχολιάζουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με σένα. Πόσο χρονών ήσουν όταν πήγες στην κυβωτό του κόσμου? Ήμουνα 9 ετών. Στα 9 σου. Ναι. Μέχρι τα 9 σου έμενες με την οικογένειά σου? Ναι. Στο νέο κόσμο. Και φαντάζομαι έγιναν κάποια άσχημα πράγματα. Εντάξει, οι γονείς μου, επειδή είναι τοξικομανείς και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, εννοείται μας πήρανε με εισαγγελική απόφαση, μπήκαμε μέσα στο ίδρυμα και συνέχισε η πορεία μας εκεί. Πόσο αδέρφια ήσασταν μαζί στην οικογένεια? Γενικά σύνολο είμαστε 10 αδέρφια. Και μένατε και τα 10 μαζί με τη μαμά? Όχι. Όχι. Όχι όλα. Μόνο τα 4 μέναμε μαζί. Και τα 4 πήγατε στην Κιβωτό? Μάλιστα. Ο πιο μικρός πόσο χρονών ήταν όταν μπήκε στην Κιβωτό? Μωράκι ήταν. Να ήταν 4-3. Πολύ μικρούλι. Και ήσασταν μαζί? Ναι. Ήμασταν μαζί, ήμασταν στην Αλικαρνασσού τότε. Μέναμε όλοι αγόρια κορίτσια και τότε μπορούσα να τον προσέχω κάπως, γιατί και στην οικογένεια εγώ τον πρόσεχα, στην ουσία. Αλλά μετά
Μας χωρίσανε, βασικά όλα τα αδέρφια, μας πήγανε στα Γιάννενα. Και μετά από εκεί εμένα με χωρίσανε και με πήγανε στοιχείο. Με χωρίσανε από τα αδέρφια μου. Χωρίσανε τα αδέρφια δηλαδή. Ναι. Για ποιο λόγο εσένα σε πήγανε στοιχείο? Για το λόγο το ότι είχα σχέση με το παιδί που βγήκε χτες στη τηλεόραση. Και... τον Νίκο. Ναι, δεν επιτρεπότανε. Μάθανε λοιπόν ότι έχεις μία σχέση. Μάλιστα. Γιατί είναι κακό. Ο Νίκος έμενε και αυτός μέσα στην κυβότα του κόσμου. Μάλιστα. Και ήθελα να σε χωρίσουν από αυτό το αγόρι για να μην έχετε σχέση. Ναι. Και η τιμωρία μου ήταν απομόνωση. Να μην έχω επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά, να τρώω μόνη μου σε ένα δωμάτιο, να μην βγαίνω γενικά έξω. Θέλεις λίγο, πριν περάσουμε και στο κομμάτι της άμβλωσης, να μου εξηγήσεις τι σημαίνει. Θέλω στην καθημερινότητα να μου πεις τι σημαίνει απομόνωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το καταλάβουμε, γι' αυτό είχαμε και πιστεύω αυτή την αντίδραση. Σας κλείδωναν μέσα σε ένα δωμάτιο. Γιατί δεν μπορούσατε να βγείτε, να μιλήσετε με έναν ψυχολόγο, με έναν κοινωνικό λειτουργό, με τον ίδιο, να ζητήσετε να μιλήσετε με τον πατέρα Αντώνιο, να σας βοηθήσει? Ναι, μάλιστα. Όταν λέγαμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε σε. Εγώ προσωπικά ήθελα να μιλήσω συνέχεια σε κάποια εισαγγελέα. Το είχα κάνει κιόλα στοιχείο. Είχα μιλήσει σε μια εισαγγελέα. Είχε πει πως θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Παρέμειναν ίδια και χειρότερα, μπορώ να πω. Γιατί ένα παιδί σκέφτεται τον εισαγγελέα και δεν σκέφτεται ανθρώπους που είναι πιο κοντά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία δεν θέλουν το καλό του. Αν θέλανε το καλό του, θα καθόντουσαν να του μιλήσουν ανθρώπινα, να του πούν 2-3 κουβέντες από την καρδιά του, σαν μητέρα και πατέρας. Δεν θα ήταν. Ο άνθρωπος σου δείχνομαι, είμαι από πάνω σου, μπορώ να σου επιβληθώ. Γιατί εμείς έτσι το βλέπαμε. Και έτσι ήταν. Στα περισσότερα παιδιά. Που ήταν λίγο πιο δύσκολα στο χαρακτήρα, ας πούμε, και δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στους κανόνες τους. Άρα εσύ συνειδητοποιείς ότι είχες μία δυσκολία, και, αλλά ήταν και φυσιολογικό γιατί... Το γνωρίζω αυτό, ότι ήμουν πολύ αντίδραση. Δύσκολη σε χαρακτήρας, γιατί καλώς και κακώς έχω περάσει 2-3 πράγματα στην οικογένειά μου. Που έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Όπως όταν πας σε ένα μέρος που υπάρχουν κανόνες και δεν έχεις ζήσει ξανά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εννοείται θα σου είναι δύσκολο. Πόσο μάλλον πολύ δύσκολο. Και στον τρόπο που μιλάγαμε, γιατί εκείνοι μιλάγανε όμορφα, ευγενικά. Εμείς δεν είχαμε αυτή τη διάλεκτο. Είχαμε μάθει αλλιώς. Ακόμα και γι' αυτό όμως μας κλειδώνανε μέσα στη τουαλέτα μέχρι να πούμε συγγνώμη, ας πούμε. Έχει τύχει να κάτσω στη τουαλέτα στην Αθήνα, στην Αλικαρνασσού. Από το απόγευμα μέχρι τις 3 η ώρα τα ξημερώματα, επειδή δεν έλεγα συγγνώμη. Αυτά. Ποιος έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις? Ενώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε έτσι και θεωρούσε ότι έπρεπε να έχει απομονωθεί, ή ήταν γενικά αυτή η νοοτροπία? Ήταν γενικά αυτή η κανόνες, οι οποίοι στην ουσία, εγώ θα πω την αλήθεια, δεν ήταν παιδαγωγοί. Δεν είχε χαρτί κάποιος παιδαγωγού που σπούδασε. Θα ήταν γυμναστής, θα ήταν νυχού, θα ήταν το οτιδήποτε. Θα της δίνανε 15 χαρτιά, θα τα διάβαζε και θα γινόταν παιδαγωγός, σύμφωνα με αυτά. Περίμενε λίγο, αυτό όμως δεν έχει να κάνει και ναι. Με την... σαφώς και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά η ανθρωπιά δεν έχει να κάνει και με το επάγγελμα. Αλλά σίγουρα, αν δεν το κατέχεις όμως και δεν το θέλεις από την καρδιά σου, να πας να βοηθήσεις ένα παιδί το οποίο το έχει ανάγκη, δεν θα σου βγει και ποτέ. Υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Ναι. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ναι, υπήρχαν. Ποιοι ήταν αυτοί οι κανόνες? Να ξυπνάμε συγκεκριμένη ώρα. Ωραία. Να τρώμε, αυτό λογικό το βρίσκω, ναι. Να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε τα δωμάτια μας. Μετά υπήρχαν δουλειές εξωτερικές, οι οποίες δεν θα έπρεπε να τις κάνουμε εμείς αυτές τις δουλειές. Δουλειές τώρα. Όπως είναι όλο αυτό το πλατό και τεράστιο, να κάθεσαι να καθαρίζεις τώρα στον ήλιο εσύ, να μαζεύεις είτε τα κουκουνάρια, είτε το οτιδήποτε. Να πρέπει να μαζέψεις όλα τα φύλλα, να σκουπίσεις, να πλύνεις τα πιάτα. Ναι, μεν είναι καλό να μαθαίνουμε και όταν μεγαλώνοντας. Να ξέρουμε 2-3 πράγματα για να μπορούμε να τα επεξέλθουμε, ναι. Αλλά ήταν σαν εργασία. Όχι δεν σαν, ήταν σαν ένα παιχνίδι για να μάθεις. Ήταν η δουλειά που έπρεπε να κάνεις. Από ποια ηλικία τα παιδιά κάνανε αυτές τις δουλειές? Μπορώ να πω από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή? Μπορείτε να δείτε και παιδιά μέχρι 10 χρονών και πιο πάνω να δουλεύουν καθημερινά.
Τα παιδιά βέβαια όταν παραπονιόντουσαν, η απάντησή τους ήταν «Θα τελειώσουμε, θα πάμε να φάμε και θα ξεκουραστείτε». Για πόσες ώρες λοιπόν κάνατε αυτές τις εργασίες κάθε μέρα? Πάνω από 2-3 ώρες. Σίγουρα. Μετά είχαμε λίγο ελεύθερο χρόνο να παίξουμε. Όχι εγώ βέβαια, γιατί ήμουν σε απομόνωση γενική. Εσύ πόσο καιρό ήσουν σε αυτή την απομόνωση? Εγώ όταν έφυγα από το παράρτημα της Παγωνιανής και πήγα στοιχείο, μέχρι να γίνω 18, συνέχιζε αυτό το πράγμα. Να εξακολουθώ να μην έχω επαφή με τα παιδιά. Δηλαδή, για πόσο καιρό εσύ δεν μπορούσες να έρθεις σε επαφή με άλλα παιδάκια? Για 3 χρόνια περίπου. 3 χρόνια τι έκανες? Ήσουν μόνη σου? Το δικό μου πρόγραμμα, μόνη μου. Ναι. Δεν σε άφηνα να έρθεις σε επαφή με άλλα παιδιά? Ναι. Ούτε είχες δει τα αδέρφια σου? Όχι. 3 χρόνια? Ναι. Και εννοείται τους γονείς μας δεν τους άφηναν εφόσον είχαμε μπει. Δεν είχαμε καμία. Ήθελαν οι γονείς σου να μιλήσουν μαζί σου? Υπήρχε, γιατί μπορεί και κάποιοι γονείς να μην μπορούν για χιλόγους ή... Ήθελαν, απλά πιστεύανε και εγώ το θεωρώ σωστό, ότι δεν έπρεπε να έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας. Οι γονείς το πίστευαν αυτοί ή οι άνθρωποι της Κιβωτού? Όχι, οι άνθρωποι της Κιβωτού. Γιατί, εντάξει. Δεν είναι καλή επιρροή? Ναι. Γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο με... Αυτά λοιπόν είπε η κοπέλα, πραγματικά χαρά, συγκλονίζουν. Την άφησε άναυδη τη Φέη Σκορδά και όλους δηλαδή μας έχουν αφήσει άναυδους αυτές οι μαρτυρίες και δεν είχαμε το σημείο που είπε ότι όταν ενηλικιώθηκε, επειδή έκανε άμβλωση την ημέρα της ενηλικίωσής της, όταν γύρισε στη δομή, έβγαλαν έξω τις βαλίτσες της και της είπαν «Χρόνια πολλά, να φύγεις τώρα». Και την έδιωξαν τη μέρα που είχε τα γενέθλια, ναι. Ναι, είναι πραγματικά απίστευτα τα όσα ακούγονται. Πάμε έτσι λίγο εμείς να διασκεδάσουμε, να...